Πάμε σε δύο πολύ μεγάλες εταιρείες. Ο Νίκος είναι εδώ. Καλησπέρα. Περιμέναμε, γιατί ξέρουμε ότι ερευνούνταν εκτός των δύο που ανακοινώθηκαν πριν από μερικές εβδομάδες, άλλες πέντε. Οι δύο ήδη ανακοινώθηκε και επίσημα από το Υπουργείο Ανάπτυξης τα πρόστιμα. Η μία είναι η εταιρεία Johnson & Johnson. 1 εκατομμύριο το πρόστιμο για αυτήν. Η δεύτερη είναι Colgate Palmolive. 672.000 ευρώ αυτή. Είναι εταιρείες με προϊόντα. Πάμε να αρχίσουμε να τα βλέπουμε. Κάτσε να πούμε πρώτα. Να πούμε τα πρώτα. Μιλάμε, θα πω ότι είπα και για τις προηγούμενες εταιρείες, τις δύο που είχαμε. Ναι. Μιλάμε για εταιρείες κολοσσούς. Τα προϊόντα τους είναι, φαντάζομαι, στα περισσότερα σπίτια, αν όχι σε όλα. Κάποιο προϊόν σε κάποιο σπίτι σίγουρα υπάρχει. Αποκλείεται να μην έχει. Και είναι εξαιρετικής ποιότητας τα προϊόντα. Η προσέγγιση μας δεν έχει να κάνει ούτε με την ποιότητα. Σε καμία περίπτωση. Ούτε με την επάρκεια. Έχει να κάνει με την τιμή. Και εργασιακό περιβάλλον και γενικώς εταιρείες κοσμήματα για την Ελλάδα. Αλλά εδώ προκύπτει ότι μας κλέβουνε. Και αυτό είναι αδιανόητο και δεν είναι μία εταιρεία. Τελικά, όπως προκύπτει από τα πρόστιμα, όποιον ελέγχουν, μας κλέβει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλες αυτές οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες με τα κολοσσία κέρδη κατάλαβαν ότι η Ελλάδα προσφέρεται για σκροκέρδια. Νίκο, και πολιτικό θέμα. Νίκο, πριν από λίγο βγήκε έκθεση Κομισιόν που λέει τα 3/4 του πληθωρισμού αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι τα εταιρικά κέρδη. Τα υπερβολικά εταιρικά κέρδη. 3/4 του. Αν έφτασε στις Βρυξέλλες, αντιλαμβάνεσαι, εμάς μας πονάει πόσο σημαντικό είναι. Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή θα είχαμε πληθωρισμό κανονικά. Θα είχαμε κοντά στη μονάδα. 1%. Είναι και φυσιολογικός. Έτσι. Και έχουμε αυτό το πληθωρισμό που έχουμε από αυτά. Λοιπόν, Johnson & Johnson και Colgate Palmolive. Ποια είναι τα προϊόντα λοιπόν που αυτές οι δύο εταιρείες έχουν και τα υπερτιμολογούν στην Ελλάδα? Λοιπόν, εντάξει, αλήθεια είναι η Johnson έχει φοβερή γκάμα σε βρεφικά προϊόντα, σε σαμπουάν, όλο αυτό το. Όλο αυτό νομίζω δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχουν μπει μέσα. Προφανώς τα σαμπουάν και τα αφρόλουτρα λεπετή Μαρσεγιές, το Pitch Buin, το Neutrogena, την Avino, το Listerine που είναι στοματικής υγιεινής, υγιεινής γυναικών, Carefree και OB. Αυτά είναι όλα προϊόντα τα οποία έχουν μεγάλο χώρο στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Έχουμε βάλει μερικά από τα πιο εμπορικά. Πάμε να δούμε λίγο και τις Colgate Palmolive, δεν το συζητάμε. Τα περισσότερα από την ονομασία της εταιρείας καταλαβαίνουμε. Τι προϊόντα υπάρχουν. Colgate πρώτα απ' όλα, από οδοντόκρεμες και οδοντόβρουτσες μέχρι Palmolive που έχουν σαπούνια, σαπούνια για το κουζίνα, Sanex, επίσης αφρόλουτρα. Τα Hills, τα προϊόντα Hills είναι για τα κατοικίδια και είναι από τα πιο δημοφιλή στα σούπερ μάρκετ. Έχουν καλή τοποθέτηση στην αγορά και έχει ποιοτικά προϊόντα, αυτό που λες εσύ. Προσέξτε τώρα, εδώ κάτω βλέπετε τα κέρδη της Colgate. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Δεν έχουμε τα κέρδη της Johnson. Δεν καταφέραμε να τα βρούμε. Θα το κάνουμε, θα το βρούμε αύριο. Έχω την αίσθηση ότι ενοποιούνται με τη μητρική. Και γι' αυτό δεν είναι καθαρά. Η εταιρεία Colgate όμως, επειδή έχει το κομμάτι της στο ελληνικό έδρα στην Ελλάδα. Σωστά. Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο που κάναμε και με τις εταιρείες τις προηγούμενες. Τι πρόστιμο είχε η Colgate? Είχε το πρόστιμο το 672.000 ευρώ. Το μικρό. Το μικρό. Τι κέρδη είχε τη χρονιά που ελέγχει? Αυτά είναι τα καθαρά μετά από φόρους. Έχουν πληρωθεί τα πάντα. Έτσι 5 εκατομμύρια. Λέει. Μετά από φόρους και αποσβέσεις. 5 εκατομμύρια ευρώ κέρδη το 2022 από 4,6 εκατομμύρια ευρώ το 2021. Δεν τη λες εντυπωσιακή την αύξηση, δεν τη λες μικρή. Αλλά και το πρόστιμο που μπήκε στην ουσία είναι το παραπάνω κέρδος, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και αν το πληρώσουν, που θα αναγκαστούν να το δώσουν, να δώσουν ένα μέρος τώρα, θα προσφύγουν όπως κάνουν όλοι. Δεν είναι αυτό που λες πόπο, τους τιμωρήσανε και τους πόνεσε. Τα λεφτά που θα βάλουν, που θα πληρώσουν, αν τελικά δεν πέσει το πρόστιμο, θα είναι τα παραπάνω κέρδη τους. Η κατηγορία είναι η αθέμητη, επαναλαμβάνω, κερδοφορία. Αθέμητη σημαίνει ότι πουλάνε πιο ακριβά από όσο θα έπρεπε να πουλάνε. Πώς τεκμηριώνεται αυτό τώρα? Κοιτάξτε κάτι που έχει κάνει ο Νίκος και είναι χαρακτηριστικό και εξοργιστικό. Και εξοργιστικά χαρακτηριστικό και χαρακτηριστικά εξοργιστικό. Πάμε να δούμε. Δύο προϊόντα τα οποία πήγαμε, δεν πήγαμε στην ακριβότερη, πήγαμε στη Γαλλία. Τα συγκρίναμε με γαλλικό σούπερ μάρκετ, ελληνικό σούπερ μάρκετ και γαλλικό σούπερ μάρκετ. Μια οδοντόκρεμα λοιπόν, είναι προϊόν της εταιρείας αυτής που έφαγε το πρόστιμο, έτσι. Αυτής που έφαγε Skull το πρόστιμο. Ακριβώς το ίδιο προϊόν. Ακριβώς το ίδιο προϊόν. 2,29 στο γαλλικό σούπερ μάρκετ, 3,48 στο ελληνικό. Τι έχει γίνει, ποια είναι η διαφορά, αυτό είναι το ερώτημα. Υγρό πιάτων. Όχι, θέλω να πω κάτι. Ναι. Θέλω να πω κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Αυτό που βλέπετε συμβαίνει σήμερα, με τιμές σημερινές. Τα πρόστιμα που είδατε είναι για το 21-22, έτσι. Τα πρόστιμα είναι από ελέγχους που κάνει εδώ καιρό το Υπουργείο. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι αυτά εδώ αφορούν τη χρήση
τη φετινή. Αυτές οι τιμές είναι σημερινές. Πριν από λίγο τις συνέλεξα, είναι ανερτημένες στο διαδίκτυο. Σημαίνει ότι γινόταν τότε και μπορεί να γίνεται τώρα και να γίνεται και πιο χοντρά. Αυτό θέλω να πω. Διότι δεν μπορεί η ίδια οδοντόκρεμα της Colgate να κάνει 2,29 στη Γαλλία και να κάνει 3,48 στην Ελλάδα. Δεν γίνεται. Πραγματικά δεν γίνεται. Υγρό πιάτων, η ίδια ακριβώς ποσότητα, το ίδιο ακριβώς προϊόν, η ίδια μάρκα, το ίδιο χρώμα μπουκαλιού, όλα ίδια ακριβώς. Στο γαλλικό σούπερ μάρκετ 1,75, στο ελληνικό σούπερ μάρκετ 2,62. Γιατί? Δεν πήγαμε στο πιο ακριβώς σούπερ μάρκετ ελληνικό. Ναι, οι τιμές έχουν ληφθεί από ένα από τα μεγαλύτερα και τα δημοφιλέστερα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Που μπορεί και λίγο πιο χαμηλά να πουλάει. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι. Το λέω γιατί κάποιος μπορεί να πει: μαύρο παιδί μου, εγώ το παίρνω πιο ακριβά. Ναι, μπορεί. Εδώ μιλάμε για την καλή τιμή της ελληνικής αγοράς. Και το έκανε ο Νίκος. Δηλαδή επίτηδες έτσι για να μην να πει κανείς ότι. Ήταν τόσο μεγάλη διαφορά που τι να συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε. Πραγματικά, να συζητήσουμε δηλαδή. Μία μεγάλη γαλλική αλυσίδα. Είναι πάνω από 50% πιο ακριβό το προϊόν αυτό. Ακριβώς. Γιατί. Ακριβώς. Δηλαδή να ρωτήσουμε και αυτές τις εταιρείες γιατί. Να μας εξηγήσουν γιατί και να δούμε αν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον ακριβώς να ακούσουμε λίγο την επιχειρηματολογία τους. Θα μας πούνε ενδεχομένως, δεν ξέρω, τα μεταφορικά. Ποια μεταφορικά πρέπει να είναι. Μεταφορικά. Αντίστροφο των μεταφορικών είναι το κόστος. Είναι φτηνότερα τα ενίκια στην Ελλάδα, είναι φτηνότερα τα εργατικά στην Ελλάδα. Σωστά. Είναι ακριβότερα τα μεταφορικά. Έχουμε πράγματα που είναι πιο ακριβά και πράγματα που είναι πιο φθηνά. Και πλέον και η φορολογία δεν είναι η πιο υψηλή. Λοιπόν, εντάξει, που λέγαμε την προηγούμενη δεκαετία το πρόβλημα της φορολογίας. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Όλο αυτό το κάνουμε, θα το ξαναπώ. Οι μεγάλες εταιρείες έχουν μεγάλα προϊόντα. Δεν μιλάμε για την ποιότητα των προϊόντων. Μιλάμε όμως για κάτι που μας αφορά. Μιλάμε για την τιμή των προϊόντων για τους Έλληνες καταναλωτές. Και επειδή αυτό το πράγμα φαίνεται ότι έγινε σκηνή κορδόνη, το πήραν χαμπάρι όλοι και ήρθαν εδώ. Γιατί προφανώς λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα. Να κάνουν αυτό το παιχνίδι σε βάρος των καταναλωτών, αυτό πρέπει να σταματήσει. Για να μπορούμε όλοι να παίρνουμε αυτά τα προϊόντα, τα πολύ καλά προϊόντα, και αυτών των δύο εταιρείων και των άλλων δύο και άλλων που έπονται, στις τιμές που το παίρνουν και όλοι οι υπόλοιποι.